Κόρη μου, πάρ' το απόφαση, το μαρινάκι, πέταξε το μαρινάκι, πάει. Πάει, Πάει και πίσω δεν γυρνάει. Βάλε εκεί και κανένα τραγούδι να κρύψει τον πόνο σου. Ποιο τραγούδι? Το στις 16 Μάη μήνα με ένα μάξι η Μαρίνα πέρασε από μπροστά μου ηρωνικά. Λες να περάσει από μπροστά μου ηρωνικά. Α. Άντε για! Κάτσε ρε Σιτόλ, κάτσε, κάποια λίστα υπάρχει, δεν μπορεί, τι να κάνω. Τι να κάνεις, αγόρι μου, στο φινάλε, τράβα κλέφτη. Ορλές. Τι κάνεις εσύ εδώ, δεν ήταν εσύ στο δικαστήριο? Τελειώσαμε, αγόρι μου, και από ό,τι φαίνεται μια και καλή πρέπει το βράδυ να πάω στο κελί του μένου μας να δούμε τι θα κάνουμε. Α, καλά. Κωνσταντίνη, αγόρι μου, τι κουβαλάς εσύ, τι είναι αυτό? Αυτό, μα τίποτα, η Μαρίνε. Όχι, Μαρίνε, γεια σου, τι κάνεις, Χριστό μου? Μαρίνε, κρύζει! Και γιατί μου κρύζει? Δεν την ξέρεις τώρα, κακομαθημένη, γεια σου, είσαι στην κρίνια. Κωνσταντίνε, τι έκανε στο κορίτσι? Τι το έκανε το κορίτσι? Το περίμενα κάτω από το σπίτι της. Το παρέσυρα σε ένα ερημικό μέρος. Στάσε, Χρυσό μου! Μιλάμε τώρα! Και. Δεν έχει, και. Την έκλεψε. Μπράβο, αγόρι μου, να σε φιλήσω! Έγινες απαγωγιά για την αγάπη σου. Τρε ρομαντικ, δεν βρίσκεις, Χρυσό μου. Μην την ακούς τώρα, είναι αρχή ακόμα, θα στρώσει. Μα γιατί μου γκρίζει, αγόρι μου? Αυτό εννοείς, μου γκρίζει. Μου γκρίζει γιατί τη χύμωσα, να. Κωνσταντίνε, αγόρι μου, το σεβαλώσω. Αυτό είναι βάρβαρο. Αν και για την περίπτωση της και για τα ελληνικά της είναι μια καλή αρχή. Είναι, παππού μου, είναι. Τώρα την πάω από επάνω, την πάω στη σοφίτα, εντάξει. Εσένα το μυαλό σου όλο στη σοφίτα, σάτυρε. Και μην αφήσεις κανέναν να βγει επάνω, εντάξει. Αλίμονο. Μπράβο, βρε, απέδειξες τελικά ότι έχεις κότσια. Τώρα κιόλας θα πάρω το downtown. Να δώσω καινούργια συνέντευξη για να αλλάξω αυτά που είχα πει για σένα. Άστο, έδωσα εγώ ήδη συνέντευξη. Άντε, πάω. Πρόσεχε τι κάνει, ζών. Σκύψε κάτω και μη σηκώσει τα μάτια σου από το πάτωμα, αν δεν το γλύψεις όλο. Γλύφε. Φύγε σου. Γλύφε εσύ. Φύγε εσύ. Γλύφε. Ναι. Φύγε. Μαρούσκα, Χριστό μου, πόσο καιρό έχω να σου κάνω δώρο? Δρίγκοντα, Κασπεζέ. Δρίγκοντα. Φέρε αμέσως τις επιταγές να σου κόψω ένα καλό ποσό. Ξέρεις, αυτές τις Ολυμπιάδες. Έτσι, μπράβο, να είμαστε πάλι εδώ. Το θυμάσαι αυτό το μέρος? Τι είπε, το θυμάσαι? Δεν θέλω ψωματάκια, δεν θέλω ψωματάκια. Εσύ, αυτό το μέρος είναι εδώ που... Εν πάση περιπτώσει, εδώ τι μου. Τέλος πάντων, είναι... Δηλαδή, όπως περιγράφηκε ο Ροίδης την Πάπισσα Ιωάννα, είναι εδώ που για πρώτη φορά σου έδωσα να καταλάβεις το λόγο που εμφανίστηκε η γυναίκα στη γη. Τι, θες να πεις κάτι? Δεν θες? Αν δεν θες. Καλά, μην κάνεις έτσι. Μην κάτι μου και μου και μου. Μήπως θες κάτι να σου δω, να σου φέρω? Τι? Α, δεν θες? Τι πουλάκι μου? Αχ, κοίτα, τι κούκλα που είναι με αυτό το μαύρο. Τα δοντάκια που φέρνουν. Καλά, τι κορίτσι έχω εγώ εδώ πέρα. Λοιπόν, κοίταξε, αν θες κάτι πάνω σε πηγαίνω να μου το πεις. Μα μην ντρέπεσαι, αφού εδώ είναι το σπίτι σου, παιδί μου. Τέλος πάντων. Άκου να σου πω, Μαρίνα, παιδί μου. Εγώ σε... Μα γιατί είσαι τόσο νευρική, δεν βλέπω το λόγο. Κοίτα, να σου πω, παιδί μου. Σε έφερα εδώ για να μην κάνεις αυτό το γάμο. Γιατί είσαι μικρή και άμυαλη εσύ, δεν ξέρεις. Καλά. Εντάξει. Δεν είσαι μικρή. Τέλος πάντων, εγώ πάντως είμαι αποφασισμένος να σε πείσω. Και 3 μήνες θα χρειαστεί να μείνουμε εδώ πέρα. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Τι έπαθες? Φάντασμα, ο βρυκόλακας. Η Ιωάννα, τέλος πάντων, στάθηκε. Ναι, έτσι γράφει, ακριβώς. Στάθηκε, άκου. Στάθηκε κοντά στο κρεβάτι. Και παίρνοντας θάρρος, μισό λεπτό. Παίρνοντας θάρρος από την ακινησία του νεαρού, καλή ώρα, μου πέρασε τώρα. Άρχισε να γλύφει με την άκρη των χιλιών τα μάγουλα.
του απαγορευμένου καρμπομί. Που δεν τολμούσαμε ώστε να ρωτήσει, κατάλαβε. Τι, δεν πιστεύω να βαρέθηκε. Φυσικά, καλά, συνεχίζει. Λοιπόν, το ζεστό το. Τι κοιτά. Α, το φαγητό. Ναι, βρε παιδάκι μου, γιατί δεν τρώει λιγάκι. Μα φάει λίγο, θα σου κάνει καλό. Φάει, φάει. Δεν έχει, μόνο με λίγο. Δεν θε. Άμα δεν θε. Άμα δεν θε να μην σε πιέζω. Άμα δεν έχει όρεξη, εντάξει. Γιατί άλλωστε καλό είναι να χάσει και κανένα κιλό μέχρι το γάμο μα. Γιατί μετά τη γέννα έχει γίνει. Ναι, χάλια. Τώρα εσύ θε να πει κάτι, α. Τι δεν θε. Μήπω δεν θε. Καλά, καλά, άμα δεν θες, άμα δεν θες, εντάξει, συνεχίζουμε. Λοιπόν, το ζεστό αυτό άγγελο σκόρπισε να σου σκάτσε που αγγίγκανσε έτσι, κορίτσι. Άκουμε να δεις, σκόρπισε, πάει το βιβλίο, πάει. Γκασπεζά. Μαρούσκα, παιδί μου, άσε τα πλημμένα και φέρε μου την τσάντα μου, γιατί θα αργήσω και θα κλείσουμε οι πόρτες. Να, Γκασπεζά. Μαρούσκα, λα πόρτα, αν είναι κανείς γνωστός, ξέρεις, δεν είμαι εδώ. Κυρία Μαρκορά. Γεια σου, Μαρούσκα, ωραία σου. Τι κάνεις, δεν μου λες αγόρι μου. Την έσπασες την επιταγή που σου έδωσα. Ναι, συγγνώμη για την ενόχληση. Αλίμονο, μου. Αλλά να, έχει εξαφανιστεί η Μαρίνα από το μεσημέρι και κοντεύω να τρελαθώ, την ψάχνουμε παντού. Και που θες να ξέρω εγώ, χρυσό μου, που είναι η γυναίκα σου. Εγώ βλέπεις εδώ, μαζεύω ρούχα για τους προσφυγικούς καταβλισμούς. Είναι ώρα τώρα να ασχολούμαι με τη Μαρίνα. Κυρία Μαρκορά, φοβάμαι πως κάτι πολύ περίεργο συμβαίνει. Άτε πρέπει που, άτε πρέπει που τελείωνε. Πόσα ρούχα θα τους πάμε πια. Α, δώσε. Και τώρα για να συνέλθουμε, τι είναι αυτό, Βρεντένι. Είναι δυνατόν θα φορέσει τώρα η προσφυγικούλα χρυσή γόμα στον καταβλισμό. Γιατί χρυσό μου, κοίτα πώς ταιριάζει με. Κωνσταντίνε, να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι, παιδί μου. Να, έχει εξαφανιστεί η Μαρίνα. Μήπως εσύ ξέρεις που μπορεί να είναι. Μα φυσικά. Εγώ την έχω απαγάγει και την έχω επάνω στη σοφίτα, δεμένη, θυμωμένη. Και ρε μου πεις, της διαβάζεις και την πάπησε η Ιωάννα του Ραϊλί. Σε καλό μας γελάσαμε πάλι. Ώστε δεν ξέρεις που μπορεί να είναι. Άσε μας τώρα βρε, αν ευχαριστώ υπό σου. Εγώ ασχολούμαι με το δράμα των Βαλκανίων. Τι θα με νοιάζει τώρα που εξαφανίστηκε η γυναίκα σου. Είδες αγόρι μου, είναι η γενιά ανέστητη στο δράμα του πολέμου. Είδες, δεν μου είδες. Καλά είναι αυτά, εντάξει, πάω πάνω να φέρω και τα μπουφάν. Δεν μου λες χρυσό μου, με πετάς μέχρι τον κορυδαλό. Δεν ήταν τίποτα, ο Αίας. Σε ψάχνει. Και εγώ έτσι αισθάνομαι όταν το βλέπω, αλλά δεν μπορώ να εκφράσω το κατάλαβες. Καλά, όταν χαμογελάς. Είσαι σκέτη κούκλα. Σχεδόν σαν την. Σαν την. Τη Μενεγάκη, πώς τη λένε, μωρέ, την ανταγωνίστρια. Τι. Τι με κοιτάς έτσι, Γιατί μου κλείνεις το μάτι. Τι μου κουνάς το φρύδι. Τι. Δεν το πιστεύω. Θυμήθηκε στο παλιά μα. Καράτσι μου, έρχεται να σα αρπάξω. Τι. Σοβαρά το λες. Μωράκι μου. Μωράκι μου, δεν ξέρεις πόσο μου λείψες. Αν σε έχω θα τρελούν, να το ξέρεις, μην ξανακάνεις τέτοιο πράγμα. Συγγνώμη, μωράκι μου, απλώς φοβόμουν. Αλλά όταν σε είδα να πλακώνεις στη πισίνα με τον αβούλο μάτι, τα ξέχασα όλα, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Αγαπη μου, αγαπη μου, λύσε μου τα χέρια μου να σε αγκαλιάσω. Τα χεράκια, ναι, συγγνώμη. Με συγχωρείς, το ξέχασα. Ναι, και τα χεράκια. Και τα μονάδα. Κάνε γρήγορα, κάνε γρήγορα. Τώρα. Έχουμε ένα ακόμα. Μισό λεπτό, μωράκι μου. Μισό λεπτό, μωράκι. Μισό λεπτό. Σε να αναστενάζεις, να δούμε τι θα κάνουμε. Και δεν μου λες, Ραντένη μου, το κόλπο θα πιάσει. Εγγυημένο, εδώ τα έχουν σχεδιάσει δύο εγκέφαλοι, ο δικός μου και της Μαρουσκιάς. Δηλαδή ένα. Σε ευχαριστώ, Χρυσή μου. Τι με ευχαριστείς, μωρή, για την κουμπονίστρια, λέω. Νόστε έτσι, Εγώ φταίω που νοιάζω. Πάκου να δει ζημιά του. Έτσι όπως τα λέω, τόλι μου, έτσι όπως τα λέω. Πάει, χάθηκε και η τελευταία μας ελπίδα. Χάθηκε. Και σε ένα ρεπτάκι, πώς σου ξέφυγε μέσα από τα χέρια. Πώς μου ξέφυγε. Ναι. Να την είχα λύσει για να την ταΐσω. Τι. Και τι.
Τι να την ταΐσεις? Α, σούπα είχε. Mm. Και γι' αυτό την έρισα άλλωστε, για να μην χυθεί επάνω της. Mm. Και ακούω ένα θόρυβο, γυρίζω να δω τι συμβαίνει. Τι συνέβαινε? Δεν ξέρω, γύρισα ακόμα να άξω ένα θόρυβο και γύρισα να δω τι γίνεται. Και εκεί που γύρισα να δω τι γίνεται, αρπάζει λοιπόν αυτή ένα ξύλο, ένα τεράστιο ξύλο και μου δίνει μια, ξέρεις εσύ τώρα. Πού? Να μην τα λέμε τώρα, ξέρεις. Και το σκάσα. Αλλά μιλάμε για πολύ δυνατή ξυλιά, πολύ δυνατή ξυλιά. Και εσύ ρε παιδάκι μου, δεν έτρεξες να την προλάβεις, να τελειώνω, να την βάσεις κάτω να μπιντό μποντό? Πώς θα τρέξω τόλοι μου, πώς θα τρέξω, αφού σου λέω, πώς θα τρέξω? Α, ναι, το ξέχασα. Δηλαδή, πάει, τέλειος, άντε, να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Να λέμε ήταν κάποτε ένας Κωνσταντίνος και μια Μαρίνα. Τέλειωσε, λες, τόλοι, τέλειωσε, αγόρι μου, τέλειωσε. Σε τρεις μέρες είναι ο γάμος, ξύπνα. Σε τρεις μέρες.